Απίστευτη τραγωδία τα ξημερώματα. Έπαιζε τη ζωή της κορώνα γράμματα κάθε πρωί στο δρόμο για το μεροκάματο. Την έχασα, Νίκο. Την ελπίδα. Πάει η ελπίδα μου. Καταραίει μπροστά στην κάμερα. Ανίποτος ο πόνος του για την 42χρονη σύζυγό του και μητέρα 2-7χρονων παιδιών που άφησε την τελευταία της πνοή στην άσφαλτο. Ήταν ένας άνθρωπος χωρίς κακία. Σηκωνόταν το πρωί στις 5 η ώρα, πήγαινε στη δουλειά της, γυρνούσε να κάνει το φαγητά της, να προσέξει τα παιδιά της. Σε όλα ήταν. Ήταν μάνα. Στην προσπάθειά της να διασχίσει κάθετα την περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης στο ύψος του Αγίου Παύλου, παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Στην τρίτη λωρίδα, στο διάζωμα, την πήρε παραμάζωμα, πριν περάσει απέναντι, την έκανε χίλια κομμάτια. Είπε ότι δεν την είδε. Συντετριμένος περιγράφει πως άνεργος ο ίδιος ξυπνούσε εδώ και 2 εβδομάδες στις 4:30 το πρωί για να την πάει στη δουλειά, καθώς άλλαξε το ωράριό της στο εργοστάσιο κονσέρβας που δούλευε. Έπρεπε να πάει στη δουλειά της λίγο πριν τις 6. Ήταν εκείνη, υποστηρίζει μέσα στο θρήνο του, που τον συμβούλευσε για λόγους οικονομίας να μοιράσουν τη διαδρομή με συνάδελφό της που θα την παραλάμβανε από την άλλη πλευρά του δρόμου. Δεν είχα δουλειά τώρα εδώ και 3 μήνες. Με βγάλανε ένα ταμείο για 3 μήνες. Γι' αυτό και εκείνη ήθελε να κάνουμε οικονομία στα καύσιμα και γινόταν αυτό που γινόταν. Από αυτό το σημείο καθημερινά η άτυχη 42χρονη διέσχιζε κάθετα τον περιφερειακό προκειμένου να περάσει στην άλλη πλευρά όπου ήταν το ραντεβού με τους συναδέλφους της για τη δουλειά της. Σήμερα με το που έφυγε με παίρνω από τη δουλειά, λένε δεν ήρθε η ελπίδα. Βγήκα έξω, έψαχνα, είδα την τροχέα, είχε κλειστό το δρόμο. Ρωτώντας τους άντρες της τροχέας και δίνοντας την περιγραφή της, διαπίστωσε λίγο αργότερα ότι επρόκειτο για τη γυναίκα του. Έφαγε την ψυχούλα της τζάμπα για 650 ευρώ. Σοκαρισμένοι συγγενείς κάνουν λόγο για ασύλληπτη τραγωδία στην κάμερα του Α. Ήθελε να την πηγαίνει ο σύζυγος στη δουλειά, αλλά αυτή επέμενε για λόγους οικονομίας. Τραγικό παιχνίδι της μοίρας, ο πατέρας της άτυχης γυναίκας που είχε χάσει τη ζωή του πριν καιρό επίσης σε τροχαίο ατύχημα.